Οι ρωσόφιλοι αντάρτε του Ντον με την βοήθεια και την καθοδήγηση τη Ρωσία, έχουν αναπτύξει ενεργητικά και παθητικά μέτρα προστασία και αποτελεσματική άμυνα εναντίον των τουρκικών ντρόουν Μπαϊρακτάρ που απέκτησε πρόσφατα η Ουκρανία. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα επαναληφθεί. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε υλικό που δείχνει πω οι ρωσόφιλοι μαχητέ των μη αναγνωρισμένων δημοκρατιών του Ντον έχουν μελετήσει τι πολεμικέ επιχειρήσει του Ναγκόρνο Καραμπάχ και είναι έτοιμοι να αποτρέψουν την επανάληψή του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται νέε αλλά και παλαιέ γνωστέ μέθοδοι αγώνα. Μία από αυτέ είναι η μαζική δημιουργία ομοιωμάτων στρατιωτικού εξοπλισμού που θα αποτελούσαν ψευδεί στόχου για την Ουκρανική πολεμική αεροπορία και τα ντρόουν τη, εφαρμόζοντα έτσι ένα εκτεταμένο σχέδιο παραπλανήσεω. Τα Ουκρανικά ντρόουν συνεχίζουν καθημερινέ πτήσει στη γραμμή επαφή στον Μπά. Τα μπαερακτάρ που αγοράστηκαν από την Τουρκία περνούν κατά μήκο των οχυρώσεων που δημιουργήθηκαν από του στρατού των μη αναγνωρισμένων δημοκρατιών στον Ντομπά. Η διοίκηση τη Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχει δηλώσει επανειλημμένο ότι τα τουρκικά ντρόουν είναι πολύ προηγμένα και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρέ ζημιέ στον εχθρό. Πρόσφατα, μάλιστα, τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση ανέφεραν ότι τα εν λόγω ντρόουν είχαν προκαλέσει διακοπή επικοινωνιών σε ρωσόφιλε στρατιωτικέ μονάδε, γεγονό που θορύβησε τη Ρωσία. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν άμεση με το ρωσικό κρατικό κανάλι Russia One να ανεβάζει ως είδηση με τίτλο «Τα τουρκικά Μπαερακτάρ δεν έχουν καμία τύχη απέναντι στο ρωσικό drone Lancet». Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ομοιώματα δημιουργούνται για να παραπλανήσουν τις πληροφορίες και να προκαλέσουν τα ουκρανικά στρατεύματα να ανοίξουν πύρ. Έτσι συχνά τα ομοιώματα πυροβόλων εγκαθίστανται μαζί με πραγματικά όπλα για να συγχέουν περαιτέρω την εναέρια αναγνώριση. Εάν ο εχθρός ανοίξει πύρη σε ένα ψεύτικο στόχο, αποκαλύπτει τη θέση των δυνάμεών του και χτυπιέται από το πραγματικό εχθρικό πυροβόλο. Ωστόσο, η προστασία από τις απειλές, τις αεροπορίες και τον τρόν δεν περιορίζεται στη δημιουργία εικονικών, ψευδών οχημάτων, αρμάτων, πυροβόλων και λοιπού στρατιωτικού υλικού. Η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει επίση ότι οι εχθρικέ θέσει πυροβολικού έχουν τώρα μια υπερασπισμένη άμυνα ενάντια στι απλέ του αέρα. Η άμυνά του περιλαμβάνει όπλα αντιεροπορική άμυνα μικρή εμβέλεια, καθώ και ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου. Αν το καθήκον τη εγγύη αντιεροπορική άμυνα είναι να προστατεύσει τα πυροβόλα από μια αεροπορική επίθεση, τότε ο ηλεκτρονικό πόλεμο είναι για να εμποδίσει το έργο των drone. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.